Επιστρέφουμε λοιπόν. Η παρέα μας έχει αυξηθεί. Ο κύριος Λευτέρης Κοντουλάκος είναι κοντά μας, αντιδήμαρχος Πεντέλης. Καλή σας μέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να πω στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι υπάρχουν μερικά μέρη στη χώρα μας που μας μαγνητίζουν με την ενέργειά τους, με τους μύθους τους, με τις αλήθειες τους, με αυτό που κρύβουν. Ένα τέτοιο μέρος που μπορεί να μην έχουμε δώσει σημασία ιδιαίτερη, πλην της τάσης που μπορεί να κατεβαίνετε πολύ, που είναι Δουκίσης Πλακεντίας. Ένα τέτοιο μέρος είναι ο πύργος της Δούξας της Πλακεντίας, που σήμερα θα μάθουμε τελικά την ιστορία του. Τι συνέβη, γιατί αυτός ο πύργος βρέθηκε στην Ελλάδα, ποια ήταν η Δούκισσα. Και ο κύριος Κοντουλάκος είναι ο πιο αρμόδιος να μας μιλήσει γι' αυτό, γιατί έχει αναλάβει, είναι υπεύθυνος, είναι αντιδήμαρχος Πεντέλης και υπεύθυνος του πύργου. Πρέπει να πω ότι η Βίκη Αλεξανδροπούλου πήρε πάνω της αυτό το θέμα, εκείνη το πρότεινε και εκείνη έφερε όλες τις πληροφορίες μου, τις παρέδωσε χθες το βράδυ. Εγώ διάβαζα την ιστορία του πύργου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, όντως. Δεν πάρα την είχα πολύ ξανακούσει ποτέ. Της, και δυστυχώς ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό που είπατε. Είναι η στάση μόνο που ξέρουν, που δεν ξέρουν από πού βγαίνει. Ναι. Και γιατί, όπως και δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος ότι το χειμερινό της σπίτι, το Βίλα Ηλίσια, είναι το Βυζαντινό μας μουσείο. Το Βυζαντινό μουσείο, Βασιλής λοιπόν, Σοφίας. Το πληροδότησε και αυτό στην Ελλάδα. Και βέβαια, βέβαια. Πάρα πολλά σπίτια και χρήματα έχει φέρει στην Ελλάδα η Δούκισσα και γι' αυτό το λόγο είχε έρθει όταν την είχε γνωρίσει ο πρωθυπουργός τότε της Ελλάδος, ο Ιωάννης Καποδίστριας, την είχε φέρει στην Ελλάδα ως χρηματοδότη. Άρα η αφορμή για να έρθει στην Ελλάδα και να επενδύσει εντός εισαγωγικών εδώ, να μιλήσουμε με όρους της εποχής, ναι, ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ναι. Την έφερε στον Ναύπλιο, ήταν παντρεμένη με τον Γάλλο Λεμπρέν, που ήταν ο Δούκας της Πλακεντίας, σε πόλη της Βόρειας Ιταλίας, την οποία ήταν και στρατηγός του Ναπολέοντα. Μάλιστα. Η καταγωγή της ποια ήταν όμως, είναι η ίδια. Αμερική. Φιλαδέλφια. Μάλιστα. Από τη Φιλαδέλφια. Και όταν ήταν σε μια δεξίωση στην Γαλλία, εκεί γνωρίστηκε με τον Καποδίστρια και έτσι ήρθε να στην Ελλάδα. Να πούμε ότι βλέπουμε και πλάνα του πύργου ταυτόχρονα. Αυτή είναι η είσοδος. Η κεντρική είσοδος που μπαίνει μέσα στο κτίριο πια. Ναι, ναι. Είναι ο κεντρικός μας χώρος. Είναι μέσα από τις καμάρες με τα τόξα. Ένα οίκημα του Σταμάτη Κλεάνθη, ο οποίος έχει φτιάξει όλα τα σπίτια της Δούκισσας Πλακεντίας. Αυτός ήταν ο αρχιτέκτονας. Λοιπόν, που έφτιαξε τον πύργο. Και έχει φιλοτεχνήσει και το Βυζαντινό Μουσείο, έχει φτιάξει και την πετάτοξη γέφυρα που βρίσκεται και αυτή στο Δήμο μας, στη Δημοτική Ενότητα Μελισσίων. Και το Τουρέλ που υπάρχει στην Πεντέλη, και το Πλεζάνς και τη Μεζονέτ, είναι τα τρία σπίτια που έχει εκεί η Δούκισσα της Πλακεντίας. Όλα τα έχει φτιάξει ο Σταμάτης Κλεάνθης. Όταν πέθανε ο Ιωάννης Καποδίστριας, η Δούκισσα επιστρέφει στην Ελλάδα. Όχι. Εκεί υπάρχει, μπλέκεται ένας μύθος πάλι. Εκεί πάλι έχουμε στον μύθα. Στον Ναύπλιο. Εκεί φημολογείται ότι αγαπούσε ιδιαίτερα τον δολοφόνο του Καποδίστρια. Α, ήταν, ότι αγαπούσε το δολοφόνο, ναι, ή ήταν ερωτευμένη και με τον Καποδίστρια. Ήταν ερωτευμένη, μετά της, ναι, έφυγε ο έρωτας. Κάτι θα της έκανε. Ναι, και αγάπησε τον... Ήταν λίγο ζωηρούλα η Δούκισσα. Ναι, μέχρι να πεθάνει. Σου έχω βρει πρόσωπο που θα ήθελες να κάνεις συνέντευξη, αν γύριζες το χρόνο πίσω. Πες μου όχι, γιατί διαβάζω τα μάτια σου τόση ώρα. Όχι, πραγματικά νομίζω ότι θα ήταν... Ωραίο σενάριο και ταινία. Ωραίο σενάριο, γιατί έχει και απαγωγές μέσα, έχει λίσταρχους που εμπλέκονται στην ζωή της. Α, θα πάμε και σε αυτό, γιατί ήταν πολύ τάραχη η ζωή της Δούκισσας. Λοιπόν, ερωτεύεται τον Καποδίστρια, κάτι της κάνει προφανώς και θέλει να τον εξοντώσει. Τον εξοντώνει κάποιος άλλος με τον οποίο πιθανόν, λέμε πάντα, υποθετικά μιλάμε. Μαζί και ότι χρηματοδότησε και την δολοφονία και φεύγει με την κόρη. Για... Την κόρη την είχε από τον νόμιμο σύζυγο, την ωστόσο. Ελίζα, ναι, ναι, την Ελίζα. Την Ελίζα, η οποία ήταν πολύ δεμένες, φεύγουν και πηγαίνουν στην Βηρυτό. Και εκεί η κόρη δυστυχώς παθαίνει φυματίωση και πεθαίνει. Όμως επειδή ήταν αχώριστες και είχε πει κάποτε η κόρη στη μάνα ότι ποτέ δεν θέλω να με εγκαταλείψεις, την ταρίχευσε. Ταρίχευσε το πτώμα. Το πτώμα της κόρης και έκτοτε το είχε πάντοτε μαζί της. Ως μπρελόκ. Επιστρέφει λοιπόν, κύριε Κοντουλάκο, επιστρέφει στην Ελλάδα μαζί με την κόρη. Με την ταρυχευμένη. Ναι. Και πάει να μείνει. Και μένει στην Πειραιώς, σε μία από τις κατοικίες που είχε τότε. Και είναι όλη την ώρα. Μαζί έχει με την αρχίσει κόρη. Και τρελαίνεται. Έχει αρχίσει και τα μαλλιά της, είναι ατιμέλητη πλέον, ναι, δεν προσέχει τον εαυτό της. Αρχίζει και τρελαίνεται και είναι όλη την ώρα σε ένα υπόγειο. Έχει την κόρη τοποθετημένη σε ένα ειδικό κρεβάτι με τα λουλούδια της, με τα κεριά της δίπλα, ναι, και συζητάνε συνέχεια. Μιλάει. Κάτι δεν πάει κόρη καλά λοιπόν. Η περαστική υπάρχει μέσα στις μαρτυρίες ότι ακούγανε συνέχεια να μιλάει με την κόρη της και να είναι σαν να τη θεωρεί ζωντανή. Και εκεί γίνεται ένα ατύχημα με κάποιον από τους ανθρώπους που είχε στην υπηρεσία της η Δούκισσα και με ένα κερί που πέφτει κάτω
Παίρνει φωτιά όλο το σπίτι και μαζί και το ταρυχευμένο σώμα της κόρης. Κάει και λοιπόν πάει το και πτώμα της κόρης. Εκεί αποτρελάθηκε. Και εκεί τελειώνει εκεί το παραμύθι. Εκεί ήταν δύσκολα πολύ. Και τι γίνεται στη συνέχεια? Έχει αρχίσει να έχει μια ιδιαίτερη αγάπη με τα σκυλιά, να μιλάει με τα σκυλιά, ναι. Και αρχίζει πλέον και ψάχνει να βρει μια άλλη περιοχή που θα μπορέσει να στεγάσει τον, και τον εαυτό της πλέον και να είναι πιο ήρεμη. Και επιλέγει την Πεντέλη. Και έτσι εκεί έχει γνωριστεί με το Σταμάτη τον Κλεάνθη σε διάφορες συζητήσεις που κάνανε παλιότερα με ανθρώπους και επιλέγει τον Κλεάνθη και βρίσκουν την Πεντέλη. Και έτσι ξεκίνησε και έφτιαξε όλες αυτές τις κατοικίες που έχουμε ακόμα και σήμερα στην πόλη μας. Υπάρχουν και φήμες ότι ήταν ερωτευμένη και με το Λίστα Χονταβέλη. Αυτό δεν ξέρουμε αν ισχύει. Αυτό και αυτό είναι... υποθετικά το λέμε. Σαν πολύ ζωηρή τη βλέπω τη Δούκισσα. Ναι, τότε ο Νταβέλης δεν υπήρχε. Αυτό είναι μύθος. Ναι. Είναι 100 χρόνια μετά ο Νταβέλης. Α, μάλιστα. Δύσκολο δηλαδή ναι. Να υπήρχε. Υπήρχε όμως ο Λίσταρχος BBC. Αυτό ήταν ο Λίσταρχος εκείνης της εποχής. Ήταν και ανατρεπτική η Δούκισσα. Δεν την βλέπω πολύ κομιλφό τη Δούκισσα να επιλέγει. 200 χρόνια ναι, πριν. Ναι, ναι, ναι. Μία γυναίκα ζει αυτή τη ζωή, παιδιά. Ακριβώς. Δηλαδή έχει φύγει, γεννιέται στη Φιλαδέλφια τη Αμερική, καταλήγει στην Ελλάδα, έχει ζήσει σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη, έχει ταξιδέψει παντού. Σκεφτείτε τι εμπειρίε. Όταν ερωτευτεί. Πας και στο Βόρειο Πόλο να δεις το Βόρειο Σέλας και να κάθεσαι εκεί ναι, και να λες δεν γυρίζω στην Ελλάδα. Θέλω να πω έναν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι για τη ζωή που έκανε, έναν βαθύ... βαθύ σίγουρα όχι ένα είσαι καλός δημοσιογράφος. Πάντα είσαι to the point. Λοιπόν, έναν βαθύ πλούτο. Γιατί για κάποιον άλλο μπορεί να μην είχε μετακινηθεί. Είχε κύριε όμως πάρα πολλά χρήματα. Με πολλές δωρεές, με πολλά λεφτά που είχε δώσει στη χώρα μας και γενικά όπου βρισκόταν έκανε δωρεές. Κύριε Κοντουλάκο, έμεινε λοιπόν σε αυτό τον πύργο που λέγεται ότι δεν είχε και οροφή, γιατί όλα ένα με όλα τα σπίτια δεν είχαν οροφή. Ναι, γιατί σε κάποια περιοχή, σε κάποια δεξίωση ναι. Στη Γαλλία, μία μάγισσα της εποχής, ναι. Medium, medium. Να πούμε, της είχε πει ότι την ημέρα που θα κλείσεις ένα σπίτι σου με οροφή θα έχεις κλείσει και τη ζωή σου με αποτέλεσμα. Η Δούκισσα, επειδή ήταν προληπτική, δεν έκλεινε επιθετικό. Δεν έβαζε στέγες. Και τι πώς κυκλοφορούσε, δηλαδή έβραχε, χιόνιζε. Πραγματικά, η φίλη μου η Δούκισσα. Προφανώς θα ζούσε στον κάτω όροφο. Όροφο που δεν στέγασε. Και δεν είχε πάνω, δεν θα είχε σκεπή. Δεν θα είχε σκεπή. Και αυτό το μέγαρο εδώ στην Πεντέλη που είναι. Που είναι φαντάζομαι ότι είναι πολύ. Είναι ελπίζω να το έχετε δει. Γιατί μετά τη Δούκισσα, ποιο έμεινε μέσα, κύριε αξιογάπητα αντιδήμαρχε. Όταν πέθανε, είχε μείνει εγκαταλελειμμένο και πέρασε στην περιουσία του κράτους μας. Και στην περίοδο που ήταν ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος, ζούσε σε αυτόν τον πύργο. Ποιος ζούσε σε αυτόν τον πύργο? Ο τέος βασιλιάς. Μόνος του? Έχει και κάποια παρέα, αλλά δεν ξέρω τα φίλες. Για ποια περίοδο? Όλο έχουμε πέσει σε φήμες σήμερα. Κάνουμε gossip μιας άλλης εποχής, άρα δεν είναι gossip. Οι πεντελιώτες θυμούνται και διάφορες φήρμες της εποχής. Ξανθές ή όχι? Ξανθές. Ξανθές και Star. Και Star τηλεοπτική σε κινηματογράφο. Γιάννη, καταλαβαίνω. Εγώ είμαι μικρός για να το έχω δει. Τα είπε όλα και. Νομίζω ότι σου είναι γέννη, Λευτέρη. Παράλληλα και τον εαυτό σου, κατάλαβε. Να μην πω ποιος. Να μην έχουμε άποψη για την ηλικία σου. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αξιόλογη η προσπάθεια που κάνει ο κ. Κοντουλάκος και ο Δήμος Πεντέλης. Γιατί βλέπουμε τέτοια κτίρια και τέτοια κληροδοτήματα του κράτους να καταστρέφονται, να πέφτουν, να μην τα συντηρεί κανεί. Εγώ έχω μια απορία. Εδώ γίνονται οι συναυλίες. Δηλαδή σε αυτό το μέγαρο γίνονται οι συναυλίες. Να δείτε. Την ώρα που τελείωσε και ο Θεός Βασιλιάς είναι και έφυγε από την Ελλάδα, έτσι, ναι. Αυτό πέρασε στο κράτος. Έκτοτε, το 1998 που εκλέχτηκε ο νυν δήμαρχος, γιατί είναι 20ετίας δήμαρχος, ο κύριος Στεργίου, με δικές του προσπάθειες το πήραμε από τον ΕΟΤ, με παραχώρηση, και το έχουμε εμείς ως πνευματικό μας κέντρο στην Δημοτική Ενότητα Πεντέλης. Εκεί γινόντουσαν οι συναυλίες στα γνωστά κρυστάλλια, που ήταν μια από το 1975 μέχρι το 1998, όπως και η συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών, με έναν άλλον όμιλο στην Πεντέλη, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πεντέλης, που κάνανε το κλασική μουσική. Εκεί μπροστά του έχετε και κατά τους θερινούς μήνες έχετε και συναυλίες έντεχνων και έχω όχι δει εγώ κάτι Μιχαίος και έχουν γυριστεί και βίντεο κλίπ αρκετά. Έχετε το web radio. Έχουμε φτιάξει web radio που είναι το Πλακεντία web radio που μαζί με τον συνθέτη τον Κωνστάτο Λιβαδά. Πολύ γνωστό συνθέτης. Ραδιοφωνικές εκπομπές και έρχονται διάφοροι και είστε και καλεσμένοι μας όποτε θέλετε. Να το, εκεί θα πάω, στον πύργο της Δούκισσας. Και μας εξηγούν για τη ζωή τους και τους εξηγούμε εμείς όλον αυτό τον αγώνα που κάνουμε. Γιατί
Εδώ θα κάνω μια παρένθεση ότι το κράτος δεν έχει δώσει τόσο αγάπη σε αυτόν τον χώρο. Αυτό είναι άξιον περιεργίας και απορίας, γιατί και είναι παλεύουμε. Τέτοιο κληροδότημα. Θα έπρεπε να ευαισθητοποιηθεί λοιπόν το κράτος και να προσφέρει κάποια χρήματα για να συντηρηθεί. Δυστυχώς το κράτος το 1998 μας τα παραχώρησε ως πνευματικό κέντρο, ως πολιτιστικό κέντρο. Και έκτοτε παλεύουμε να το πάρουμε πάλι στα χέρια μας, γιατί το 2010 έληξε η παραχώρηση. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορα περίεργα σενάρια που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι που υποτίθεται το διαχειρίζονται, όπως να το κάνουν εστιατόριο, να το πουλήσουν στο Ταϊπέδ, γιατί είναι... ανήκει εκεί πλέον. Ενώ τώρα, παιδιά, είναι ένας χώρος με πολλές δραστηριότητες. Ζωγραφική, Photoshop, διάβασα τις πληροφορίες που μου έφερε η Βίκη, εικαστικό εργαστήρι, χαρακτική, δανειστική βιβλιοθήκη. Δανειστική βιβλιοθήκη. Με πάρα πολλά μέλη και με μια τεράστια συλλογή. Που εμείς, σαν Δήμος, ο Δήμαρχος με την ευαισθησία που έχει και με όλα τα μέσα που έχουμε πλέον εμείς οι Δήμοι, κουκλίτσα, έχουμε και έναν σύλλογο, ο σκοπός της ζωής τους είναι να μπορέσουν να τον αναστηλώσουν. Πώς? Με διάφορες δράσεις που γίνονται, με το εισιτήριο όσοι έχουν και μπορούν και έρχονται και βλέπουν τις συναυλίες. Τώρα τελευταία τις δύο εβδομάδες νομίζω έχει ξεκινήσει και λειτουργεί και σαν κινηματογράφο. Μια λέση κινηματογράφου που ήδη το ευχάριστο είναι ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και σε μία εβδομάδα θα αγοράσουμε όλη την ξυλία για να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τις ξύλινες μπαλκονόπορτες και τα παντζούρια, τα οποία πλέον είναι σάπια και έχουν κίνδυνο μεγάλο να πέσουν. Είναι λίγο ρομαντικός ο Δήμος Πεντέλης, έτσι. Ναι, έχει μια προσέγγιση πολύ πιο εκλεπτισμένη. Σε εισαγωγικά μπίπε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι πολύ, πολύ και δύσκολο, έτσι, να μαζέψεις χρήματα, γιατί ένα σπίτι θέλεις να ανακαινήσεις και δεν μπορείς. Πόσο μάλλον να συντηρήσεις αυτό τον πύργο. Και έχουν κάνει κάτι εκπληκτικό. Στο πλαϊνό μέρος του πύργου έχουν φτιάξει τον κήπο των καλλιτεχνών που αντιστοιχεί ένα δέντρο σε κάθε καλλιτέχνη. Εξαιρετικό, που έχει παρουσιαστεί είναι. Εκεί και έχει βοηθήσει στη στήριξη του πύργου. Έχουν φτιάξει τον κήπο των καλλιτεχνών. Πέρσι ξεκινήσε, πρόπερσι μάλλον, επειδή ο Κώστας Ολιβαδάς, εκτός ότι είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης και συνθέτης. Έχει γράψει και το τραγούδι «Η Επιμονή» σου, που τραγουδάει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πολλά τραγούδια. Και εκείνη η δημότησά μας. Έχει πρόπερσι έφερε την Ελένη Τζελιγοπούλου και τον Χρόνη τον Αϊδονίδη, εντελώς δωρεάν, για να δώσουν μια συναυλία σε αυτόν τον χώρο. Και βέβαια πέρσι δόθηκε μια μεγάλη συναυλία με το Σταμάτη τον Γκραουνάκη, που ήρθε να προσφέρει και αυτός και να βοηθήσει από τη δική του θέση. Εκπληκτική έτσι συναυλία. Μπορέσαμε και είχαμε κάποια έσοδα. Και ήμουν ανακαινήσαμε εκεί. Έναν χώρο ο οποίος ήταν με μπάζα, με σίδερα, και φτιάξαμε ολοκένουργες καινούργιες τουαλέτες για να μην νοικιάζει ο Δήμος χημικές. Και κάναμε και τον κήπο των καλλιτεχνών, που τον αφιερώνουμε στους καλλιτέχνες που μας βοηθάνε. Και φιλοξενήσατε και μία έκθεση με προσωπικά αντικείμενα του Νίκου Καζαντζάκη, από ό,τι ξέρω, του μεγάλου συγγραφέα, ναι, και φιλοσόφου. Και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, ο Μάριος Ιορδάνου έκανε εκεί, και έργο. Και αυτό στο πλαίσιο που λέει ο Γιάννης. Ο Μάριος, ο οποίος και αυτός είναι δημότης, γιατί προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε όλους τους δημότες καλλιτέχνες. Και πολύ καλά κάνετε. Να αφιερώσουν μία μέρα από την δύσκολη περίοδο και που είναι σημαντικό για τον πολιτισμό, είναι πέραν του. Πια ένας χώρος που είναι άνω των 200 ετών και ως χώρος από μόνος του έχει μια ιδιαίτερη αξία και ιστορική πια αξία, λαογραφική. Είναι πολύ σημαντικό ότι κάνετε τόσα έργα πολιτισμού και δίνετε την ευκαιρία και στους πολίτες των Βόρειων Προαστίων, αλλά και ευρύτερα της Αθήνας να επισκεφτούν, να μάθουν την ιστορία. Δηλαδή, είναι τόσο ωραίο ότι κρύβεται μια τόσο μεγάλη ιστορία πίσω από αυτό το χώρο. Και ξέρεις τι είναι το εντυπωσιακό και αξιέπαινο, ότι αλλού δίνονται χρήματα και δεν αξιοποιούνται ποτέ και μένουν και καταραίουν τέτοια κληροδοτήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, και εδώ βλέπεις τους ανθρώπους να παλεύουν μόνοι τους στην ουσία. Ακριβώς. Γιατί αυτό έχω καταλάβει. Ολομόναχοι. Και αυτό ήταν και το ενδιαφέρον που είστε σήμερα εδώ, γιατί μιλώντας η Βίκη για αυτό το θέμα, επειδή το ήξερε πάρα πολύ καλά, είχε ασχοληθεί. Ναι, μένει η ιστορία, αλλά στη συνέχεια εκείνο που ιντριγκάρισε περισσότερο ήταν το ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που προσπαθούν μόνοι τους με διάφορους τρόπους, με εκθέσεις, με συναυλίες, με οτιδήποτε άλλο, με τα δέντρα των καλλιτεχνών, να μαζέψουν χρήματα, τα οποία φαίνεται καθαρά, ναι, με αποδείξεις ότι τα χρησιμοποιούν. Τον χώρο μας και θυμάται πώς ήταν και πώς έχει γίνει μέχρι σήμερα, καταλαβαίνει ότι εδώ δεν υπάρχει το γνωστό ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είτε άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για έναν χώρο τα βάζουν στην τσέπη τους. Εδώ θα καταλάβουν πώς έχουμε βάλει την τσέπη μας. Πώς βάζετε την τσέπη σας. Και θα δώσω και ένα παράδειγμα. Για να μην όμως ξεχάσω τον Μάριο τον Ιορδάνιο, ο οποίος πέρσι ως δημότης μας και εκείνος ανεβάσαμε την. Και για πολύ καιρό, περισσότερο από ένα μήνα. Ναι, με τον Νίκο Καζαντζάκη, με όλα τα προσωπικά αντικείμενα, και εκεί και ο Πάνος ο Γκόλφης, ο μέτρη της φωτογραφίας που έκανε και την ταινία Πρόμαχος τώρα τελευταία, βοήθησε όλοι αφιλοκερδώς. Χρηστήσαμε μία εβδομάδα
η οποία πέρασαν πάνω από 3.000 κόσμος και ερχόντουσαν και από την Ίδρα, από Θεσσαλονίκη για να δουν τα προσωπικά αντικείμενα του Νίκου Αζαντζάκη και την παράσταση, βλέπουμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε το παν. Από την άλλη μεριά όμως το κράτος προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μας απογοητεύει μέρα με τη μέρα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Είχαμε, ας πούμε, πέρσι μια μεγάλη έκθεση του Γιάννη του Ματαράγκα, ένας πολύ γνωστός ζωγράφος. Πολύ γνωστός ζωγράφος. Και την εγγενίασε ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού, ο οποίος δεν γνώριζε ότι δεν του ανήκει. Ότι έχει φύγει από το Υπουργείο Πολιτισμού και ότι έχει πάει σε άλλο Υπουργείο. Βέβαια, για να μην λέμε μόνο για τους προηγούμενους, θα πούμε και για τους νυν που λέγανε ότι θα καταργήσουν τα ΙΠΕΔ και τα ΙΠΕΔ ισχύουν. Το ότι θα γίνει ο πύργος εστιατόριο πραγματικά. Εντάξει, παιδιά, είναι λίγο τραγικό. Η Ρωσία. Αφού γίνεται και μπουζούκια. Αφού γίνεται και Γιάννη, ναι, μόνο το χειροτέρεψες εσύ. Μπορεί να γίνει και beach bar, το μην το δίνω μέσα. Είναι πολύ σημαντικό πάντως και σε αυτό θα πρέπει και οι δημότες σας να κατέβουν και να κάνετε και, λέω, για την πιθανότητα που απειληθεί σε εισαγωγικά. Ακριβώς, να αντιδράσουν. Να αντιδράσουν ουσιαστικά, γιατί νομίζω ότι πια είναι μια καταγραφή, παιδιά, ο πύργος της Αγγελίας. Δηλαδή είναι μια συγκεκριμένη καταγραφή στην Αθήνα. Γνωρίζω. Γιάννη, έχεις πάει? Ποτέ. Εγώ ποτέ. Τώρα θα πάω, είναι σίγουρο. Κύριε Αντιδήμαρχε, θα τους πάρω και θα τους φέρω. Έχω μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Ωραία. Και να πούμε ότι λες και κινηματογράφου, για όσους μας παρακολουθούν, λειτουργεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με δύο ταινίες. Στην Κυριακή παιδική και γεννή. Και έχει ιταλική κουζίνα. Λοιπόν, εγώ θα πάρω το Γιάννη, το λέμε τώρα, το ανακοινώνουμε, θα έρθουμε στον πύργο. Και μετά θα με φέσετε εκτός. Εγώ θα πάω μόνη μου, μένω δίπλα. Εγώ μένω δίπλα. Είχε πολύ δίκιο για το θέμα. Βέβαια, είχε πολύ δίκιο για το θέμα, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Εμείς ευχαριστούμε που είστε. Κύριε Κοντουλάφη, σα ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα μας. Γιάννη μου, ήσουν υπέροχος, απολαυστικός, με τρομερή ενέργεια. Μας έχει έξι τη διάθεση. Και εσείς έχετε τρομερή ενέργεια, ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου. Σας παρακολουθώ 4 το πρωί, θα σας το πω. Θα μας ξαναρθείς. Με μεγάλη χαρά, όποτε θέλετε εδώ. Πρέπει να σου πω ότι εγώ, εντός εισαγωγικών, θα σε προσκαλέσω. Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με συμβουλές μόνο για γυναίκες και για άντρες κάποιες φορές, πώς θα απαλλαγείτε από τις τόσο ενοχλητικές ραγάδες που πιθανόν κάποιες φίλες να έχετε μετά από γέννηση, μετά από μεγάλη απώλεια κιλών. Σε πολύ λίγο, μαζί.